στη Θεία Λειτουργία πριν από την έναρξή της, μετά τη δοξολογία, ακούμε «Σήμερον σωτηρία του κόσμου γεύομαι, άσομε το αναστάντη εκτάφου και αρχηγό τη ζωή ημών». Αυτό το «Σήμερον» είναι το οποίο μας κάνει να χαιρόμεθα, διότι σήμερα γεννάται ο Χριστός. Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Δεν εγεννήθη, αλλά γεννάται κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Όταν ο άνθρωπος βιώνει, ζει αυτό το μυστήριο της αγάπης του Θεού, πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Αυτό το μυστήριο της αρκώσεως, αυτό το μυστήριο της αγάπης του Θεού, καλούμεθα να το βιώνουμε πάντοτε, αλλά ιδιαιτέρως αυτές τις Άγιες ημέρες. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας τονίζουν «ΑΗ Χριστούγεννα». Το «ΑΗ» σημαίνει πάντοτε, «ΑΗ Πάσχα», «ΑΗ» αναγέννηση λοιπόν του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει Χριστούγεννα. Η αναγέννησή μας, η σωτηρία μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, άλλωστε και το τροπάριο λέγει «Εφραίμεστε δίκαιοι, ουρανία αγανιάστε, σαλπίσατε τα όρη Χριστού γεννηθέντος, χαρά και αγανία». Δια την σωτηρία του ανθρώπου, διότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, όμοιος με εμάς εκτός της αμαρτίας, για να γίνουμε εμείς πάλι παιδιά του Θεού, να απολαύσουμε την υιοθεσία. Χαρά λοιπόν, η οποία πρέπει να είναι συνεχής με την αναγέννησή μας, με την ανάστασή μας από την φθορά, από την αμαρτία. Να συγχαρούμε λοιπόν τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, που τόσο ωραία ετραγούδησαν, έψαλαν και μας έδωσαν το μήνυμα της χαράς, της αιωνιότητος. Αλλά να συγχαρούμε και τον προτεργάτη αυτής της 31ης χρονιάς, τον πατέρα Σταύρο, τον ακούραστο εργάτη μαζί με την ακούραστη πρεσβυτέρα, με την οικογένειά του, με την φιλόκτωπο, με την νεολαία, με τα παιδιά σας, με τα εγγόνια σας, όλοι μαζί, μια οικογένεια, μας δώσετε χαρά και αγαλίαση, για να ζήσουμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι αυτά που ζούσαν τα παιδιά, που ζουν τα παιδιά τώρα όταν είμαστε στα χωριά μας. Την αγνότητα, τη χαρά και την αγαλίαση. Διότι τα παιδιά χαίρονται και ξέρουν να εορτάζουν. Γι' αυτό τους ευχαριστούμε, γι' αυτό τους τιμούμε. Γι' αυτό και επενούμε και τους γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους εδώ για να μάθουν τα της πίστεώς τους. Χαρά λοιπόν και αγαλίαση. Αλλά η χαρά μας επαυξάνεται απόψε δια την παρουσία του πρώτου εφημερίου του προφήτου Ηλίου, του πατρός Μιλτιάδη Χρυσαυγή, ο οποίος το 1957 μαζί με τον αείμνηστον πατέρα Κυριάκο, όπως θυμάστε καλύτερα εσείς, οι οποίοι ήταν δύο αδελφές οι οποίες έγιναν πρεσβυτέρες, ήταν οι προτεργάτες, οι πρωτοπόροι σε αυτή την πόλη της Αδελαΐδος. Στην αρχή μεν στον Ταξιάρχη, ο οποίος ήταν κάτω από την κανονική εκκλησία, την Ιερά Αρχιεπισκοπή μας. Μετά από τα γεγονότα τα οποία είναι γνωστά και δεν επαναλαμβάνονται, αλλά τα ζούμε δυστυχώς, ο πατήρ Μιλτιάδης ήρθε εδώ και ίδρυσε αυτή την ευλογημένη ενορία κοινότητα του προφήτου Ηλίου και ο
πατήρ Κυριάκος τον Άγιο Σπυρίδωνα. Και όταν πατήρ Κυριάκος παρέμεινε εδώ μέχρι της κοιμήσεως, ο δε πατήρ Μυρτιάδης υπήκον στην εντολή του Αρχιεπισκόπου του Αινίσου Εζεκίλ, έφυγε και διεικόνησε την εκκλησία εις το Σίδνεϊ. Χαρά μας και αγαλία σας. Χαρά και του Αρχιεπισκόπου, διότι θα βρίσκεται κοντά μας ο πατήρ Μυρτιάδης αυτές τις μέρες. Και όταν τον ρώτησα, πατέρα Μυρτιάδη, θα θέλατε να πείτε μαζί μου στο Πόρτα Ντελάι που γιορτάζει τη γέννηση του Χριστού ή στο προφήτη Ηλία? Και μου απαντά, φυσικά, στο προφήτη Ηλία. Εδώ λοιπόν που άνοιξε τον δρόμο, έσπηρε τον σπόρο του Ευαγγελίου, πρωτοπόρος λοιπόν. Και αυτό είναι χαρά μας. Μέσα στη χαρά της γεννήσεως του Χριστού προστίθεται και η χαρά του πεθυνημένου και σεβαστού μας πατρός Μυρτιάδου, ο οποίος πρέπει να καθάται όλος ιδιαιτέρως, διότι ένα από τα τρία του παιδιά, ο πατήρ Ιωάννης Χρυσαυγής, καθηγητής πανεπιστημίου στην Αμερική, αλλά και εδώ στην Θεολογική Σχολή και αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και στενότατος συνεργάτης του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και ιδιαιτέρως του Πατριάρχου. Πρέπει να καυκάτε λοιπόν, διότι και εδώ εγεννήθηκε ο πατήρ Ιωάννης και ο πατήρ, και τα άλλα παιδιά εδώ πάντα του διάβη μόνο. Δύο εδώ, ένα στο σύνδεσμο. Οπότε η χαρά μας είναι ευξημένη και τον καλωσορίζουμε και πιστεύουμε αυτές τις μέρες να βιώσει, να ζήσει αναμνήσεις καλές από την πρωτοπόρο πορεία του, διότι ήταν οι πρώτοι ιερείς, ο πατήρ Κυριάκος και ο πατήρ Μυρτιάδης που ήταν στην Αδελαΐδα το 1957. Τον παρακαλώ και τον προσκαλώ να έχει μας πει λίγα λόγια αγάπης, συγκινήσεως και προσωπικών βιωμάτων από αυτή την ευλογημένη ενορία, την οποία τώρα διαπημένει ο πατήρ Σταύρος, τον οποίο ο πατήρ Σταύρος στο Σύγκρι, ως λαϊκός τον είχε πνευματικό, δηλαδή εξωγορό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αδελφοί και φίλοι και αγαπητά παιδιά που πρέπει να τα βάζουμε στην πρώτη γραμμή πάντα, νιώθω ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας εν τη χάρη του Θεού, την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κυρίου Στυλιανού και την ευγενή πρόσκληση και ευλογία του Δεσπότου σας, του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου του Ελαίου κ. Νικάουνικου. Έτυχα, η χαρά μου είναι μεγάλη και πληρέστερη, γιατί απόψε βρίσκομαι μαζί σας στην ενορία αυτή, του προφήτου Ηλίου, την πρώτη ενορία που ιδρύθηκε, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, εκτός της κεντρικής κοινότητας Αδελαΐδος και Νοτιού Αυστραλίας. Τέλος, νιώθω ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι μαζί σας στις μέρες αυτές, της μεγάλης γιορτής των Χριστουγέννων, της κατασάρκα γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού και Θεού ημών. Να μου επιτρέψετε να πω λίγα λόγια για το καθένα από αυτή αυτά στη σημεία που ανέφερα. Για το πρώτο σημείο, το ότι βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας, ευχαριστώ τον Θεό που οδήγησε απόψε τα βήματά μου εδώ. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Αρχιεπισκόπο μας που έδωσε την ευλογία να έρθω κοντά σας και τον Θεό και λέει στον Επίσκοπό σας που φρόντισε
με την αγάπη του να με καλέσει στην Αδελαίδα. Διόγωνησε πριν ένα μήνα περίπου, θέλοντας να είσαι φιλοξενούμενος μου, λέει, στην Επισκοπή εδώ. Θα έρθεις, το σκέφτηκα με δύο εβδομάδες, επειδή έχω κάτι δυσκολίες μετά από τον κάνω τους πρεσβυτέρους μου, σε τηλεφωνά με ένα τρέλο, το δέχομαι. Ο κύβος ελήφθη. Θα έρθω. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεύτερο, ευχαριστώ και τον πατέρα Σάββρο, βοηθάμε να πνάουν προφήτη Υγιού, που σκέφτηκε να με καλέσει μέσα στο Επισκόπου στη γιορτή σας απόψε. Ανάμεικτα αισθήματα χαράς και συγκινήσεως πλημμυρίζουν την καρδιά μου, καθώς θυμάμαι τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες μια μικρή ομάδα πιστών ανέλαβαν με ιεραποστολικό ζήλο να ιδρύσουν την πρώτη εξοκοινωτική ενορία στον όγκο και τα περίπουρα. Όλοι και όλοι είμαστε περίπου 20 ενήλικες, καμιά δεκαριά κυρίες, και εις άλλοι νέοι και νέες, που πήραμε την απόφαση κρυφά, δια των φόβων των Ιουδαίων, αλλά με την ευλογία πάντα και την εμπάρνηση του τότε Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας του Λουί Εζεκίλ, να ιδρύσουμε τη νέα αυτή ενορία, προφήτη Υγεία. Ξέρετε, καθένας μας προσφέραμε 2 έως 5 σελήνια κάθε εβδομάδα για να ασφαλίσουμε τα αναγκαία, που δεν έφταναν ούτε και το μισθό του διαδεκτό. Ελάχιστοι πρόσφεραν μεγαλύτερα ποσά. Θυμάμαι τις πρώτες ακολουθίες που είχαμε στο προσκοπικό χώρο και εδώ στο πίσω, στο κρύο. Περιμέναμε πρώτα να τελειώσει την πρόσκοπη του ποδόσφαιρου, τη συγκέντρωσή του, για να μπούμε μέσα εμείς, να σκουπίσουμε την αίθουσα, να στήσουμε προσωρινό θυσιαστήριο σε ένα απλό τραπέζι, ένα τρισκέλι, που το διπλώναμε και το παίρναμε. Να βάλουμε πάνω το αντιμήνσιο, για να ανατολίσουμε το ευλογητός, το Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, για να ακούσω το αμήν από εσάς. Αμήν. Είδω μάθη καλά τους παιδόντες. Αλήθεια. Τι καλύτερο να λέγαμε για να αρχίσουμε τον όρο. Με συγκίνησε τη μάμα επίσης όταν αρχίσαμε τις πρώτες κτηριακές εγκαταστάσεις στον χώρο τούτο. Με την προσωπική μας εργασία, για να τα βγάλουμε πέρα, όπως λέμε. Μεταφέραμε τσιμεντόγεδους, έτσι ήταν το πρώτο κτίριο, όπως θυμάστε. Μεταφέραμε χώμα, άμμο και νερό. Σε μια στιγμή είχα κουραστεί. Ζαλίστηκα. Και κάθισα στον χώρο σκαλί, δίπλα από το αριστερό ψαλτήρι, όπως μπαίνουμε προς το ιερό. Και τότε, αθόρμητα, ένα κορίτσι, η Ελένη, έτρεξε στο σπίτι της, ζήτησε από τη μητέρα της, εδώ πιο κάτω στο Bull Street, Bull Road, μάλλον, ζήτησε από τη μητέρα της μια ασπιρίνη. Και έτρεξε κοντά μου και μου την έδωσε. Πάρε μάλλον αυτή την ασπιρίνη να γίνεις καλά. Και μου έδωσε και ένα ποτήρι νερό. Την ευχαρίστησα τότε για την φροντίδα της. Την ευχαριστώ και τώρα. Μήπως θέλει να είναι εδώ. Ώστε το έργο της Εκκλησίας να προχωρεί και να προοδεύει με λιγότερα εμπόδια. Προς δόξα Θεού και για το πνευματικό κέρδο των μισθών. Τέλος, να πω δύο λόγια για το τρίτο σημείο που ανέφερα στην αρχή. Δηλαδή τη χαρά που έχω γιατί είμαι μαζί σας σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη γιορτή σας. Άφησα αυτό το σημείο τελευταίο γιατί ενδιαφέρει όλους μας μαζί το ρόλο και το
σύμπαν, τα σύμπαν, χαρά πληρούνται. Χριστού τα κρέντος εξ πατέρου. Σήμερα γεννάται εξ πατέρου. Σήμερα ο άνθρωπος άρχισε και ο λόγος αρκούται. Όπως εξήγησε πολύ υπερηχημένα, πολύ σωστά, ο Θεοφιλέστατος, αυτό το σήμερα έχει τη σημασία του. Όχι ότι χθες γεννήθηκε ο Χριστός για άλλους, όχι ότι γεννήθηκε για τις προηγούμενες γενιές 2.000 χρόνια τώρα, αλλά σήμερα γεννάτε πατέρα, για μένα, για εσάς, για τον καθένα μας. Σήμερα γεννάται ο Χριστός μέσα στην εκκλησία μας, στο σπίτι μας, στην ψυχή μας. Γιατί Χριστού για να χωρίς Χριστό δεν σημαίνει τίποτε παρά μια τυπολατρία, ένα κοσμικό φρόνημα. Να θυμηθούμε τα λόγια του χριστιανού ποιητή, του Γεωργίου Βερίτη, λέει χίλιες φορές και γιορτάσεις Χριστούγεννα, αν δεν γεννηθεί μέσα στον Χριστός, τίποτα δεν κατόρθωσε στον κόσμο. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε αυτό το κοσμικό, το κοσμοϊστορικό γεγονός της γεννήσεως του Χριστού μας από τον Θεό τόπο. Η κλασική διατύπωση που ανέφερε ο Θεοφιλέστατος, του Αγίου Αθανασίου, ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος, ήταν Θεόν τον Αδάμ απεργάσιτε. Αυτό είναι το νόημα του Χριστουγέννου, ότι γεννάται ο Χριστός για τον πατέρα μας. Για να σκεφτούμε ότι διέρεσε ο Χριστός στην προ-Χριστού εποχή και στην μετά-Χριστόν. Και τι μεγάλο προνόμιο είναι για μας να ζούμε σε αυτή την περίοδο μετά τον Χριστό. Που σημαίνει το έχουμε μάθει για τον Χριστό. Τα έχουμε δει τα μυστήρια, τα έχουμε καταλάβει, τα έχουμε εμπορκωθεί και επομένως η σωτηρία μας είναι εγγύς μέσα μας. Λοιπόν, αδελφοί μου, Χριστός γεννάτε, δοξάστε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. I say a few words for the children who are here. I'm so pleased that I saw you tonight perform in your different duties. It is very important that we learn about Christ. I want to ask a question, and I will not answer it, but I leave you to think about it. I want you to think, if you were born 2,000 years ago, when Christ was born in Bethlehem of Judea, what would you do? That's the question. And the corollary, the question that is similar to that. We know that Christ is born today. What are you going to do this Christmas? Think about it and do something about it. I'd like to tell you also that when I was 7 or 8 years old, that's about 75 years ago, I learned a particular hymn about the children who approached Jesus Christ. And the disciples said, oh, get away from the master. He's very tired. He's been all day preaching in the roads and the streets and the synagogues. Leave him alone to have some rest. But Christ said, no, leave the children to come to me. After that, at the end, he's a problem. And do not prevent them. Και μην κολλείτε αυτά. Τον γραντιούτον στην βασιλεία των ουρανών. For to them belongs the kingdom of heaven. Very important to you, the children. Because you have a simplicity of mind. To you belongs the kingdom of heaven. I was 8 years old when I learned to sing it. Αν μας δώσει την ευχή του Θεοφιλέστατος, να τραγουδήσω αυτό το ύμνο του Χριστού άφηκε τα παιδεία, όπως τον έμαθα από τα 17 χρονών, από τον πατέρα Γερμάσιο Παρασκευόπουλο, στο κατηχητικό μας σχολείο. Αυτό ήταν ο κατηχητής μου. Μάλιστα, τη φάρα. Λοιπόν, για να δείτε τα μυστικά των ψαχτών, δεν ξέρω αν του λέτε παιδιά, με το κύπα που είχα πει, ξέρω εγώ, αλλά ο Καλίνικος και ο Γιάννης και ο Σάββος θα έχουν ακούσει αυτά τα, όταν έψαλα εδώ τα μουσικά, τα πίθωνα, θα έχουν ακούσει τον κύπα που είχα πει. Τώρα ψάχνουμε πρώτα την παραλλαγή, δηλαδή τις νότες. I'm going to sing the notes of the particular song, the particular hymn that Christ addressed to the children. Δίκομοι υπουδίκαιδι, νίζω και δίκαιδικα κέδι, διδίκομοι δίκα που πάνει.
ακούσε και τα λόγια τώρα, πάω σε αυτές τις νότες.